Κοντά μας είναι ο Γιώργος Βασιλιάδης, προγνώστης καιρού της τηλεόρασης του ΦΛΑ στη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Θόδωρε. Λοιπόν, είχαμε πάρα πολύ νερό στην Κεντρική Μακεδονία. Για πες μας τι ενημέρωση υπάρχει γι' αυτό και τι να αναμένουμε τις επόμενες ώρες, γιατί υπάρχει και έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πράγματι, είχαμε σημαντικής έντασης βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σε μια ζώνη γεωγραφική η οποία εκτινόταν από περιοχές της Αλμοπίας μέχρι και τα νοτιότερα τμήματα της Πιερίας. Τα περισσότερα φαινόμενα κατεγράφησαν σε περιοχές της Αριδαίας, όπου το ύψος βροχής που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός εκεί του αστεροσκοπείου Αθηνών ξεπέρασε τα 160 χιλιοστά και έφτασε και τα 190. Αυτά τα νούμερα αντιστοιχούν σε 190 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι πολύ μεγάλα ύψη βροχής και για να το αντιληφθούμε έπεσαν σε λιγότερο από 24 ώρες. Μιλάμε για σημαντικής έντασης φαινόμενα. Αντίστοιχα, είχαμε σε περιοχές της Πιερίας όπως των Δίων γύρω στα 150 χιλιοστά βροχής και σε πολλές περιοχές της Σημαθίας το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 60 χιλιοστά. Η κακοκαιρία αυτή πέρασε, ο καιρός σήμερα παρουσίασε βελτίωση, η θερμοκρασία παρόλα αυτά έχει μια πτωτική πορεία και χρονικά θα πρέπει να εστιάσουμε στις αυριανές νυχτερινές ώρες όπου αναμένεται μια νέα μεταβολή του καιρού από τα δυτικά. Θα επηρεάσει πρώτα την Δυτική Μακεδονία και θα επεκταθεί, θα περπατήσει σταδιακά από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη. Αυτή τη φορά οι χιονοπτώσεις οι οποίες μέχρι τώρα αποσχολούσαν περιοχές ορεινές πάνω από τα 1200 με 1300 μέτρα. Σταδιακά από αύριο το βράδυ θα έχουμε χιονοπτώσεις και στις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Αναμένονται ύψη χιονιού τα οποία αθρηστικά συνολικά σε περιοχές της τάξης των 600 μέτρων ίσως να αγγίξουν τα 8 με 10 εκατοστά. Είναι το πρώτο χιόνι ουσιαστικά για τον φετινό χειμώνα, το οποίο άργησε κιόλας και μάλιστα αρκετά. Και πρέπει να πούμε ότι σταδιακά αυτή η κακοκαιρία, εφόσον επεκταθεί ανατολικότερα, αναμένεται να δώσει χιονοπτώσεις ακόμα και πάνω από τα 400 μέτρα, πρόσκαιρα ίσως και πάνω από τα 300 μέτρα μέσα στην Παρασκευή σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, που εκεί θα συνδυαστεί με λίγο χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας, οπότε θα είναι εφικτή η χιονόπτωση και κάτω από τα 300 μέτρα οριακά. Για να βάλουμε στην κουβέντα για τους συναδέλφους, τον Νίκο Τσιπτσέρη και τη Δήμητρο Μακρύδη. Δηλαδή, από αύριο βράδυ στη Δυτική Μακεδονία πατάμε χιόνι, αυτό θα αρχίσει να περπατάει, θα πάει στη Δήμητρα, θα πατήσει Δήμητρα και μετά θα πατήσει χιόνι και ο Νίκος, να τον καταλάβουμε. Νίκο, είσαι έτοιμος, έρχεται το χιόνι. Δεν γίνεται να κρατήσετε, ρε παιδιά, όλο αυτό το κύμα εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Καλά περνάτε. Θα περπατήσει, λέει, το χιόνι. Θα έρθει και... Τι κοζάνι, συνηθισμένοι είστε. Θα έρθει και στη Θράκη. Για Παρασκευή μιλάμε, Γιώργο, στη Θράκη και στην Κεντρική Μακεδονία από την Πέμπτη. Μέσα στην Παρασκευή, στη Δυτική Μακεδονία, ήδη από το μεσημέρι θα πέφτουν κάποιες νυφάδες χιονιού πάνω από τα 800 με 900 μέτρα. Περιοχές όπως είναι το Δυτικό Βόλιο, δηλαδή από το Τσοτήλ και δυτικότερα, ήδη από το μεσημέρι θα έχουμε μια ασθενή χιονόπτωση. Όμως, κυρίως από τις μεταμεσονύχτιες ώρες, δηλαδή προς το ξημέρωμα της Πέμπτης, θα γενικευθούν οι χιονοπτώσεις, θα κατέβουν υψόμετρα και θα έχουμε χιονοπτώσεις από τα 450 περίπου μέτρα υψόμετρο στην Δυτική Μακεδονία, φαινόμενα τα οποία θα διατηρηθούν έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής με σταδιακή υποχώρηση των χιονοπτώσεων αργότερα. Οπότε θα εντοπίζονται αυτές στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου ο κύριος όγκος φαινομένων αναμένεται να είναι μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, Κεντρική Μακεδονία την Παρασκευή θα δούμε χιόνι πέριξ της πόλης της Θεσσαλονίκης ή μπορεί ακόμα και μέσα στην πόλη να υπάρξει χιόνι? Όχι. Πέριξ της πόλης, έτσι. Έχουμε χάσει τη σύνδεση με τον... Εγώ να ρωτήσω, κύριε Βασιλιάδη, Ναι. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή τις επόμενες μέρες να δούμε και χιόνι σε παραθαλάσσια, δηλαδή σε πόλεις όπως η Καβάλα για παράδειγμα ή η Αλεξανδρούπολη? Όχι. Δεν φαίνεται κάτι με τα σημερινά δεδομένα. Ούτε η πόλη της Θεσσαλονίκης δεν έχει υποψηφιότητα για χιονόπτωση. Οι όσες χιονοπτώσεις θα αφορούν τα πέριξ ορεινότερα τμήματα προς το Χορτιάτι, ίσως και πάνω από τα 450 με 500 μέτρα, με χιονόστρωση σε αυτές τις περιοχές.
Στην υπόλοιπη Μακεδονία, η χιονοπτώση των 300 και 350 μέτρων αφορά κυρίως περιοχές πιο υπηρωτικές και όχι τόσο κοντά στο θαλάσσιο μέτωπο. Οπότε στην περιοχή της Καβάλας η πιθανότητα για χιονόπτωση αφορά τους ορεινούς όγκους, κυρίως της Λεκάνης και του Παγκαίου. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά θα υποχωρήσει, όχι όμως σε επίπεδα που θα επέτρεπαν χιονοπτώσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές. Και αν κάτι θα μπορούσαμε να πούμε για το υπόλοιπο του μήνα, αυτό είναι ότι η θερμοκρασία, παρά την μικρή υποχώρηση, περαιτέρω υποχώρηση που αναμένεται να παρουσιάσει, ο καιρός θα διατηρηθεί μάλλον έθριος έως και το τέλος του μήνα. Οπότε, πολύ πιθανόν η κακοκαιρία το βράδυ της Πέμπτης και της Παρασκευής να είναι και η τελευταία μεταβολή του καιρού για τον φετινό Γενάρη, όπου στην εκπνοή του πραγματικά έδωσε σημαντικά η ψυχιονιού στα χιονοδρομικά κέντρα της βόρειας χώρας, που το είχαν πραγματικά ανάγκη. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι στο Καϊμακτσαλάν, στο Όρος Βόρας, στο χιονοδρομικό κέντρο, έπεσαν χθες περίπου 50 εκατοστά χιόνι, κάτι το οποίο αναζωογόνησε τις ελπίδες για διατήρηση της χιονοδρομίας τις επόμενες εβδομάδες, μιας και δεν αναμένονται νοτιάδες. Παρ' όλα αυτά, δεν αναμένονται παράλληλα και ισχυροί βοριάδες, ούτε κάποια ακραία πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε άλλες χρονιές και άλλους χειμώνες που βλέπαμε και παρατηρούσαμε θερμοκρασίες στις τάξεις των μείον 15 και μείον 20 βαθμών Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία ή και στον Ευροκόπη, για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο και πολύ πιθανόν μέχρι και τις αρχές του Φλεβάρι να κυλήσει ο καιρός με θερμοκρασίες στα φυσιολογικά επίπεδα. Άρα δηλαδή για το Σαββατοκύριακο τα χιονοδρομικά στη Βόρεια Ελλάδα έχουν χιόνι, μπορεί ο κόσμος να εκδράμει εκεί και να τα επισκεφτεί και τη Βασιλίτσα, έτσι, και το Πισοδέρι. Και με καλές καιρικές συνθήκες, ιδανικές για χιονοδρομία και πολύ καλής ποιότητας χιόνι στα χιονοδρομικά. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι η Δήμητρα Ιωαννίκου και να κλείσουμε. Δήμητρα. Ναι, θα ήθελα να σα πω το εξής. Πάντως, αυτές οι κακοκαιρίες που έρχονται, αν τις θεωρήσουμε κακοκαιρίες, είναι μέσα στο πλαίσιο του χειμώνα. Δηλαδή, δεν θα έχουμε κάτι εξαιρετικό όπως τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα με τη βροχή που έπεσε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, πολύ μεγάλος όγκος. Γιώργο, άκουσες το ερώτημα της Δήμητρας. Εάν αυτό που αναμένουμε το επόμενο διάστημα είναι μέσα στα πλαίσια του χειμώνα και δεν θα είναι κάτι ακραίο. Έτσι. Θα είναι δηλαδή μια συνηθισμένη... Θα είναι μια τυπική χειμερινή κακοκαιρία, η οποία λόγω του γεγονότος ότι απουσιάζουν τέτοια συστήματα μέσα στο χειμώνα, θα έχει χαρακτηριστικά κανονικά. Δεν θα έλεγα ότι θα έχουμε κάποια ακρότητα. Πάντα υπάρχουν περιοχές οι οποίες δέχονται κάπως περισσότερα φαινόμενα, αλλά αυτές είναι λίγες και γενικά η γεωγραφία της περιοχής εκεί είναι προσαρμοσμένη σε τέτοιες συνθήκες. Δεν θα έλεγα ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια ακρότητα τουλάχιστον στην βόρεια χώρα. Νίκο, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι κι εσύ. Όχι. Αφού δεν θα έχεις πολύ χιόνι, λίγο στο Παγκαίο θα έχει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο τον Βασιλιάδη.